παθήσεις των πλασματοκυττάρων. Παραπρωτεϊνεμίες. Πολλαπλούν μυέλωμα. Ορισμός. Το πολλαπλούν μυέλωμα είναι η κακοήθης εξαλλαγή των πλασματοκυττάρων β, λεμφοκυττάρων. Αντιπροσωπεύει το 1% όλων των κακοήθων νοσημάτων και το 15% των αιματολογικών νεοπλασιών. Αιτιολογία. Στο πολλαπλούν μυέλωμα παράγεται σε αυθονία μόνο ένα είδος αλυσίδων ανοσοσφαιρίνης, η μονοκλονική ανοσοσφαιρίνη. Παθογένεση. Φυσιολογικά τα πλασματοκύτταρα είναι διαφοροποιημένα β, λεμφοκύτταρα τα οποία παράγουν τις ανοσοσφαιρίνες IgG, IgA, IgM, IgD, Ig. Κάθε μία από τις φυσιολογικές ανοσοσφαιρίνες αποτελείται από 4 πολυπεπτιδικές αλυσίδες, 2 βάριες δηλαδή μεγάλου μοριακού βάρους και 2 ελαφρές μικρού μοριακού βάρους. Οι βάριες αλυσίδες κάθε κατηγορίας είναι διαφορετικές για κάθε ανοσοσφαιρίνη και χαρακτηρίζονται με το γράμμα γ, α, μ, δ και ενώ οι ελαφρές είναι κοινές για όλες τις ανοσοσφαιρίνες και ονομάζονται κ και λ. Εάν η υπερπαραγωγή αφορά τις ελαφρές αλυσίδες αυτές λόγω του μικρού τους μοριακού βάρους διέρχονται το νεφρικό σπείραμα και ανιχνεύονται στα ούρα. Κλινική εικόνα. Στις κλινικές εκδηλώσεις περιλαμβάνονται οι χαρακτηριστικές βλάβες α στα οστά οστεολύση, β η ανεμία και γ η νεφρική ανεπάρκεια. Α. Οι οστικές βλάβες παρατηρούνται στο 80% των ασθενών και εκδηλώνονται με οστικό πονό και αυτόματα κατάγματα. Οσφιαλγία. Ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών έχει ως πρώτη εκδήλωση της νόσου στην οσφιαλγία. Η οσφιαλγία στο μυέλωμα είναι πολύ σοβαρή υπόθεση διότι οφείλεται είτε σε οστεόλυση και καθίζηση σπονδύλου είτε σε μάζα που εξορμάται από τον σπόνδυλο και προβάλλει μέσα στο νοτιαίο μυελό. Δυστυχώς το σύμπτωμα αυτό είναι τόσο κοινό στα ηλικιωμένα άτομα λόγω οστεοαρθρίτιδας ώστε συχνά δεν αποδίδεται η πρέπουσα σημασία με αποτέλεσμα να καθυστερεί πολύ διάγνωση. Επιπλοκές. Ο θάνατος στο μυέλωμα μου επέρχεται από 1. Τις επανειλημμένες λοιμώξεις. Οι λοιμώξεις ευθύνονται για το θάνατο του 20-25% των ασθενών. Η αντιμετώπιση τους γίνεται με ευρύ φάσμα αντιβιωτικών από την πρώτη εμφάνιση του πυρετού αμέσως μετά τη λήψη καλλιεργειών. Προφυλακτικοί εμβολιασμοί καθώς και χορήγηση πενικυλίνης έχουν εφαρμοστεί για την πρόληψη πνευμονιοκοκκικών και μηνυκητιδοκοκκικών λοιμώξεων. 2. Την απώλεια λευκώματος διά των ούρων που προκαλεί απόφραξη των ουροφόρων σωληναρίων και οξία νεφρική ανεπάρκεια. Ο κύριος υπεύθυνος νεφρικής βλάβης θεωρείται η αποβολή ανοσοσφαιρινών ελαφρών αλυσίδων στα ούρα που οδηγεί σε ατροφία των σωληναρίων και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Ας σημειωθεί ότι οι λάμβα αλυσίδες έχουν μεγαλύτερη νεφροτοξικότητα από τις κάπα αλυσίδες. Ουσιαστικά πρόκειται για το λεύκωμα Burns-Jones. 3. Την υπερασβεστιαμία. Θεραπεία της υπερασβεστιαμίας. Περιλαμβάνει εκτός από τη χορήγηση χημειοθεραπείας για καταστολή της νόσου την χορήγηση καλσιτονίνης 200 με 400 μονάδων ενδομικά 1-12 και κορτικοειδών 50 mg πρεδνιζόνης ημερησίως. Η καλσιτονίνη δρά ως ανταγωνιστής της παραθορμόνης στη ρύθμιση του μεταβολισμού των οστών και συνεπώς στη διατήρηση της ισορροπίας του ασβεστίου ενώ τα κορτικοειδή ελαττώνουν την είσοδο του ασβεστίου στην κυκλοφορία. 4. Την παραπληγία λόγω βλάβης του σπονδύλων και πίεσης του νοτιαίου μυελού ή των νευρικών ριζών. 5. Την αμυλοείδωση. 6. Τη σοβαρή ανεμία που εμφανίζεται αρκετά νωρίς και βελτιώνεται μόνο εφόσον ο ασθενής ανταπόκριθει στη χημειοθεραπεία. Επιδημιολογία. Συνήθως προσβάλλει άτομα άνω των 40 ετών. Διάγνωση. Εργαστηριακά ευρήματα. Οι ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα έχουν χαρακτηριστικά ευρήματα που είναι 1. Η συγκόλληση των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια παρουσία της παθολογικής ανοσοσφαιρίνης συγκολώνται μεταξύ τους στο περιφερικό αίμα και σχηματίζουν στήλες Raoult-Lux, όπως οι στήλες από κέρματα. 2. Η ταχύτητα καθίζησης είναι πολύ αυξημένη πάνω από 100 mm ώρα. 3. H-ηλεκτροφόρηση των πρωτεϊνών του όρου είναι χαρακτηριστική και δείχνει στενή και έντονη ταινία στην περιοχή που αντιστοιχεί στην παραγωγή της μονοκλονικής ανοσοσφαιρίνης π.χ. μονοκλονική σφαιρίνη ή μη σφαιρίνη. Για το λόγο αυτό αποτελεί βασική διαγνωστική εργαστηριακή εξέταση. 4. Ο μυελός των οστών είναι έντονα διηθημένος από πλασματοκύτταρα το 25% των οποίων είναι παθολογικά. Η αναρρόφηση και η βιοψία του μυελού είναι βασική εξέταση για τη διάγνωση του πολλαπλού μυελώματος. 5. Στα ούρα εντοπίζεται με ανόσο ηλεκτροφόρηση η πρωτεΐνη Burns-Jones. Πρόκειται για υπερπαραγωγή ανοσοσφαιρινών ελαφρών αλυσίδων κάπα ή λάμδα που αποβάλλονται και ανιχνεύονται στα ούρα.
6. Η υπερασβεστιαμία είναι ένα συχνό εύρημα και αποτέλεσμα της οστεόλυσης. Παρατηρείται αύξηση του ασβεστίου και της ουρίας του αίματος. 7. Ακτινολογικός έλεγχος του σκελετού και ιδιαίτερα του κρανίου δείχνει πολύ μικρές οστεολυτικές αλλοιώσεις. Η συνηθέστερη εντόπιση των οστεολυσεών είναι οι πλευρές του στέρνου σπονδυλικλίδες, οι ομοί, οι λεκάνοι και οι ανοεπιφύσεις των μακρών οστών. Θεραπεία. 1. Δυνητικά η μόνη θεραπεία ίασης είναι η αλλογενής μεταμόσχευση προγονικών κυττάρων από συμβατό δότη. Ενθαρρυντικά αποτελέσματα προς την κατεύθυνση αυτή έχει η αυτόλογη μεταμόσχευση συνδυασμό με χημειοθεραπεία. 2. Φάρμακα εκλογής για ελπιδοφόρα θεραπευτική προσέγγιση είναι ο συνδυασμός με αλφαλάνης, ιντερφερόνης α και διφοσφονίκων. 3. Οστικές βλάβες είναι πολύ ευαίσθητες στην ακτινοθεραπεία και επουλώνονται εύκολα. Πρόγνωση. Πρόγνωση είναι δυσίων η παράτη χορήγηση χημειοθεραπείας. Μακροσφαιρινεμία του Waldenström. Αιτιολογία. Οφείλεται σε υπερπλασία του Β' λεμφοκύτταρου που παράγει μονοκλονική ανοσοσφαιρίνη αποκλειστικά την IgM. Κλινική εικόνα. Η παθολογική ανοσοσφαιρίνη μη παραμένει στον ενδαγκιακό χώρο. Η παθολογική αιμοσφαιρίνη προκαλεί αύξηση της γλοιότητας του πλάσματος με αποτέλεσμα λίγους, εμβόες, λίθαργο και κεφαλαλγία. Αιμορραγίες. Συχνά η νόσος εκδηλώνεται με αιμορραγίες από το βλενογόνο της μύτης και τον αμφιβληστροειδή. Κρυοσφαιρινεμία και κλινικές εκδηλώσεις της. Η κρυοσφαιρινεμία αποτελεί τυπικό γνώρισμα της νόσου λόγω κατακρύμνησης της IgM σε ψυχρό περιβάλλον εκδηλώνεται με εκεάνωση των δακτύλων της μύτης και των άκρων χειρών κατά την έκθεση του ασθενού σε ψυχρό περιβάλλον. Συχνά εμφανίζονται έλκη των ποδιών και των κνημών, αγκιακή απόφραξη και γάγκρενα ενώ η βιοψία των βλαβών είναι θετική για αγκιλίτιδα. Σπάνια εκδήλωση της νόσου αποτελεί η περιφερική νευροπάθεια και η εναπόθεση αμυλοειδούς. Διάγνωση. Γίνεται με ανόσο ηλεκτροφόρηση για ανίχνευση και ταυτοποίηση της IgM μονοκλονικής φερίνης. Θεραπεία. Είναι κυρίως συμπτωματική εφόσον τα συμπτώματα οφείλονται στο σύνδρομο υπεργλοιότητα συνιστάται επίγουσα πλασμαφαίρεση και χημειοθεραπεία. Χημειοθεραπεία. Η χημειοθεραπεία με χλωραμβουκυλή κυκλοφοσφαμίδη μειώνει το μέγεθος των εκδηλώσεων και βελτιώνει την ποιότητα ζωής χωρίς όμως να αυξάνει την επιβίωση. Πρόγνωση. Η μέση επιβίωση των ασθενών είναι 3-5 χρόνια. Αμυλοείδωση. Ορισμός. Χαρακτηρίζεται από την παραγωγή μία ινόβους πρωτεΐνης του αμυλοειδούς που εναποτίθεται στο συνδετικό ιστό των οργάνων. Ταξινόμηση της αμυλοείδωσης. Διακρίνεται στην 1. Πρωτοπαθή που συνοδεύεται συχνά από πολλαπλούν μυέλωμα και 2. Στη δευτεροπαθή που εμφανίζεται σε χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα σε χρόνιες φλεγμονές και κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης. Χημική δομή του αμυλοειδούς. Το αμυλοειδές αποτελείται από αμυλογόνο πρωτεΐνη ή από ελαφριές αλυσίδες ανοσοσφαιρινών. Παθογένεση. Αποτέλεσμα της εναπόθεσης αμυλοειδού στο συνδετικό ιστό των οργανών είναι να διαταράσσεται η αρχιτεκτονική και η λειτουργικότητά τους. Η εναπόθεση αμυλοειδού σε ζωτικά όργανα παρεμποδίζει τη λειτουργία τους και προκαλεί νεφρικές και υπατικές βλάβες ορισμένες από τις οποίες μπορεί να επιφέρουν το θάνατο. Κλινική εικόνα. Ανεξάρτητα από την αιτία και τη μορφή της νόσου οι κλινικές εκδηλώσεις εξαρτώνται από το όργανο που έχει διαχυθεί. 1. Σύνδρομο Καρπιαίου σωλήν από διήθηση του μέσου νεύρου. 2. Μακρογλωσσία από διήθηση της γλώσσας. 3. Διόγκωση του ύπατος και του σπλήνα. 4. Αιμορραγική πόρφυρα από διήθηση του τυχώματος των αγγείων. 5. Νεφρωσικό σύνδρομο λόγω διήθησης των νεφρών. 6. Αρθροπάθεια λόγω διήθησης αρθρικών ημένων και περιαρθρικών χονδρών που εμφανίζεται συχνότερα στους ώμους, στους καρπούς και στα δάχτυλα των χεριών με ανάπτυξη αρθρίτιδας που μοιάζει με ρευματοειδή αρθρίτιδα. Διάγνωση. Το αμυλοειδές είναι οσινοφιλή ουσία και εντοπίζεται αφού χρωματίζεται με ερυθρό του Κουγκό. Για σαφέστατα αποτελέσματα η διάγνωση επιβεβαιώνεται με βιοψία ορθού στο 60% των ασθενών με βιοψία νεφρού στο 75% ενώ σε μεγάλο ποσοστό η νόσος τεκμηριώνεται με βιοψία ενδοκυλιακού λίπους. Το 50% των περιπτώσεων συνοδεύεται από πολλαπλούν μυέλωμα. Θεραπεία. Ειδική θεραπεία. Δεν υπάρχει στην πρωτοπαθή νόσο χρησιμοποιείται η κολχικίνη, η μελφαλανή και τα κορτικοστεροειδή.